αυτό κυπριακό δεν είναι ούτε επικοινωνιακό παιχνίδι, ούτε παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, ήταν η απάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος του το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών του Ψευδοκράτους, με την οποία τον κατηγορεί για υποκρισία, χρεώνοντας του και το ναυάγιο στο Κρά Μοντανά. Δεν μας ικανοποιεί δηλαδή να θεωρείται από την διεθνή κοινότητα ή από τον οποιοδήποτε τρίτο ότι η επανέναξη των συνομιλιών δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της τουρκικής προσέγγισης περί λύσης δύο κρατών. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι πώς να σπάσουμε το αδιέξοδο. Και είναι γι' αυτό το λόγο που αναλάβαμε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την οποία συνεχίζουμε αυτή η πρωτοβουλία και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ειδικότερα σε σχέση με την πρωτοβουλία του για ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος, ο οποίος μιλούσε στο περιθώριο επίσκεψής του στο στρατόπεδο της Ερδίκ στην Αθαλάσσα, διευκρίνησε πως υπάρχουν εξελίξεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο, καθώς συνεργάτες του είναι σε επαφή με συνεργάτες ξένων ηγετών κρατών μελών, αλλά και των επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να υπάρξουν τέτοια δεδομένα που να μας επιτρέψουν να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ειδικότερα αμέσως μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Αν και απέφυγε για ευνόητους λόγους να τοποθετηθεί επί της τουρκικής πρότασης για παραπομπή των ενεργειών διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ευχή, όπως το καλό κλίμα των τελευταίων εβδομάδων στα ελληνοτουρκικά επιδράσει θετικά και στο κυπριακό, υπογραμμίζοντας παραλληλά και την ξεκάθαρη θέση της Αθήνας ότι η πλήρης εξομάλυνση των ενεργειών σχέσεων δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την επίλυση του Κυπριακού. Εμείς, επαναλαμβάνω, επιθυμούμε, ελπίζουμε αυτό το νέο κλίμα να κρατηθεί και μετά τις εκλογές και να μετουσιωθεί και σε συγκεκριμένες πράξεις, σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που αφορούν και το Κυπριακό. Σε σχέση τέλος με τις μεθοδεύσεις του κατοχικού στρατού στο γήπεδο Τσεντίν Καγιά, αλλά και την αφισβήτηση ειδικότερα που επιχειρείται στο καθεστώς της νεκρής ζώνης, με την ανοχή όπως του υποδείχθηκε της Ουν Φικίπ αλλά και του Κόλιν Στιούαρ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρκέστηκε να σημειώσει πως οι αξιωματούχοι των Εθνών, είτε στην Κύπρο είτε στη Νέα Υόρκη, δεσμεύονται από τις αποφάσεις και τα ψήματα του οργανισμού που υπηρετούν. Το να μιλήσω δημόσια, ασκώντας είτε κριτική είτε όχι σε οποιονδήποτε, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω και είναι μια προσέγγιση την οποία επιμένω και θα ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος. Φυσικά, για να δεν υπάρξουν αποτελέσματα, θα γίνει και δημόσια κριτική. Εκείνο που προέχει επέδειξε είναι να δούμε την ουσία του ζητήματος και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που κάποιοι με τις κινήσεις τους επιχειρούν να επιβάλλουν.